Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου θα γίνουν τα εγγένεια στο Ναυτικό Μουσείο, εδώ στον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο, των ευρημάτων της Ναυαρχίδας, του Καραλή. 34 αντικείμενα έχουν μεταφερθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων και βρίσκονται στο στοιχείο μας, βρίσκονται στο Ναυτικό Μουσείο, και την Παρασκευή στις 5 ώρα το απόγευμα θα γίνει ο αγιασμός και τα εγγένεια της έκθεσης των ευρημάτων. Πρωτοστατούντος του Αρχιεπισκόπου κυρίου Μάρκου, είναι ιδιαίτερη χαρά που τα ευρήματα της Ναυαρχίδας βρίσκονται στο νησί μας και όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να τα επισκεφθούν και να τα δουν από κοντά. Τα ευρήματα τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, βρέθηκαν εδώ ανοιχτά έξω από το λιμάνι και από τότε φυλάσσονται στην εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία εν ώψη των 200 χρόνων από το 1821 και την επικείμενη του 1822, που είναι η ημερομηνία των σφαγών, που συνδέονται άμεσα και με την Ναυαρχίδα και με τα ευρήματα. Ήθελα να ρωτήσω πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η έκθεση. Η έκθεση θα είναι για ένα χρόνο. Η Περιφερειακή Ενότητα εξασφάλισε τα ευρήματα για ένα χρόνο εδώ στο νησί μας. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, για την άμεση ανταπόκριση σε αίτημά μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνεργασία την Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων και βεβαίως την τοπική εφορία εδώ στη Χίο και πάνω απ' όλα το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό του Ναυτικού Μουσείου της Χίου. Για την απόλυτη συνεργασία την οποία είχαμε και τον ενθουσιασμό που περιέβαλαν όλοι την πρωτοβουλία και την σκέψη και την προσπάθεια αυτή που καταβάλει η Περιφερειακή Ενότητα, έχοντας πάντα σαν μπούσουλα να βάζει τον πήχο, όπως σας είπα, ψηλά και να δίνει στις ημερομηνίες και στα σημειολογικές ημερομηνίες να δίνει την πρέπουσα σημασία, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι η πρώτη φορά που εκτίθενται αυτά τα ευρήματα. Είναι η πρώτη φορά που εκτίθενται, ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που εκτίθενται και θα τολμήσω να πω ότι θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες στην πορεία. Σας καλούμε λοιπόν στα εγγένεια, την Παρασκευή στις 5 ώρα το απόγευμα, όπου εκεί νομίζω ότι θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε τα ευρήματα μέσα από μία προσέγγιση από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων.